Συνεχίζει το παραλήρημά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να θολώνουν τα νερά μετά τη χθεσινή αναδίπλωσή του στο ζήτημα της επέμβασης της Τουρκίας στα κουρδικά εδάφη της Συρίας. Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο στις 13 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει τους Κούρδους μαχητές, καθώς τους βοηθούν οικονομικά. Μπορεί να βρισκόμαστε σε φάση αποχώρησης από τη Συρία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Το ίδιο πολύ καλή είναι και η σχέση μας με την Τουρκία, εταίρο μας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει ήδη μεγάλο κουρδικό πληθυσμό. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει στις απειλές για την Άγκυρα με φόντο την οικονομία της. Είπα στην Τουρκία ότι αν κάνουν κάτι που είναι απάνθρωπο, όπως το Χονγκ Κονγκ, θα υποστούν τις συνέπειες της κατεστραμμένης οικονομίας τους. Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που έχει ξεσπάσει πολιτικός πόλεμος στην Ουάσιγκτον για την ξαφνική απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρειο-ανατολική Συρία, αδειάζοντας ουσιαστικά τους Κούρδους της Συρίας και δίνοντας το πράσινο φως στον Ερντογάν να εξοπλίσει επίθεση ανατολικά του Εφράτη. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, ωστόσο ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβοκουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία. Κουρδικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, διέψευσαν τις αναφορές για τουρκική αεροπορική επιδρομή. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες εν ώψη της επιχείρησης διεύρυνσης της ζώνης ασφαλείας εντός της Συριακής επικράτειας. Άγνωστο παραμένει αν τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει τελικά η χερσαία επιχείρηση του τουρκικού στρατού, όπως είχε διαμηνήσει εδώ και μέρες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.